Ο κύριος Γιάννης Κατσογιάννης είναι ο διοικητής της 2475 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρη. Γεια σας κύριε Κατσογιάννη, από χθες είστε στην Λάρισα. Φαντάζομαι και εσείς στην περίοδο της πανδημίας κάπως είχατε αδρανήσει έτσι στις δράσεις του Ρόταρη. Το Ρόταρη είναι κατεξοχήν δράσεις ανθρώπων, κοινωνική επαφή. Τώρα είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες. Έχουμε και μία άλλη κομβική, ένα άλλο κομβικό γεγονός, το ότι είμαστε πλέον μία περιφέρεια για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Μέχρι πρότινος λειτουργούσαμε επί 30 χρόνια δύο περιφέρειες και από την φετινή χρονιά ενοποιήθηκαν σε μία περιφέρεια. Ο κύριος Κατσογιάννης θυμίζω ότι είναι διοικητής της 2475 ενιαίας περιφέρειας της Ελλάδος, δηλαδή στο Διεθνές Ρόταρη. Λοιπόν, μας λέγατε ότι αν κάτι χαρακτηρίζει τους Ροταριανούς είναι η συναναστροφή, είναι το να βρίσκονται, να μιλούν, να ανταλλάσσουν απόψεις, ιδέες, να νοιάζονται για το κοινωνικό σύλλογο, γιατί παρεμβαίνουν πολύ συχνά και το έχουν κάνει διαχρονικά πολύ έντονα. Πού είναι σήμερα το Ρόταρη στη χώρα μας? Το Ρόταρη στη χώρα μας είναι ένα παρακλάδι του Διεθνούς Ρόταρη. Αριθμεί 1.900 άτομα ως μέλη. Είναι κατεσφαρμένο σε όλη την επικράτεια, από την Ορεστιάδα στο Καστελόριζο, από την Κέρκυρα στην Κρήτη. Είναι κατανεμημένο σε 90 ομίλους και προσπαθεί συνεχώς να συνδράμει ευάλωτες ομάδες ανθρώπων οι οποίοι για τον Α ή τον Β λόγο έχουν κάποια ανάγκη. Στην Ελλάδα λειτουργεί το Ρόταρη 92 χρόνια, ναι. Μέλος στον παλαιότερο όμιλο της Ελλάδος, 92 χρόνια προσφοράς. Λέμε λοιπόν το εξής, ότι οι Ροταριανοί είμαστε μια ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι κατά κανόνα είμαστε πετυχημένοι επαγγελματίες και επιχειρηματίες ή επιστήμονες. Δεν μας φτάνει όμως αυτό. Γι' αυτό ανήκουμε σε αυτόν τον οργανισμό, ο οποίος δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά να προσφέρει στον συνάνθρωπο, χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Τώρα απαλλαγμένοι από την πανδημία και τους περιορισμούς της, νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα, να διευρύνουμε την δραστηριότητά μας σε συνεργασία και με το Διεθνές Ρόταρη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις και να θέσουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο στον κόσμο. Τι τρέχει, πώς κλείνει αυτή η χρονιά απολογιστικά, ήταν μια χρονιά μοιρασμένη? Το ίδιο το Ρόταρη λέει το εξής. Ναι. Αναρωτιόμουν ποιος θα μπορούσε να είναι ένας απολογισμός χρονιάς. Η χρονιά είναι μοιρασμένη ανάμεσα στο είμαστε ακόμη εγκλωβισμένοι στην πανδημία, δεν κάναμε κάτι και κάναμε κάτι έστω και προς το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να πει απολογιστικά το Ρόταρη? Όχι. Καταρχήν, να οριοθετήσουμε τη χρονιά. Το Ρόταρη λειτουργεί από πρώτη εβδόμου, από πρώτη εβδόμου έως 36 του επόμενου έτους. Άρα, ουσιαστικά, εμείς είμαστε στη μέση της χρονιάς σήμερα. Έχουμε κάνει, λοιπόν, υποχρέωση του διοικητή είναι να επισκεφτεί όλους τους ομίλους. Έναν ξεχωριστά. Γι' αυτό άλλωστε είμαι και στη Θεσσαλία για να επισκεφτώ τον όμιλο της Λάρισας, της ωραίας πόλης σας. Στη συνέχεια θα συνεχίσω στο Βόλο και θα κάνουμε και ένα ενημερωτικό σεμινάριο. Η προσπάθειά μας για φέτος είναι να αυξήσουμε τα μέλη μας, να αυξήσουμε το αποτύπωμά μας στην κοινωνία και να κάνουμε περισσότερα έργα. Πρέπει να σας πω ότι το Διεθνές Ρόταρη, μάλλον το Ρόταρη Διεθνώς, να το πούμε έτσι, λειτουργεί επί 117 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο αυτό, κύριε Πολύζου. Έχουν προσφέρει πολύ και χρήμα και κόπο και κυρίως ατελείωτες εθελοντικές ώρες. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα σε αυτό, για να δείτε την αποτελεσματικότητα του Ρόταρη. Ελάτε. Πέρσι θα πρέπει να θυμηθούμε τις φωτιές που έκαψαν τη Βόρεια Εύβοια. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την καταστροφική, λοιπόν, περίπτωση, επενεύει το Ρόταρη και άλλοι βεβαίως, όχι μόνο το Ρόταρη, επενεύει το Ρόταρη και
προμήθευσε 1.300 παιδιά της βασικής εκπαίδευσης με μία τσάντα πλήρη υλικών και βιβλίων. Μπράβο. Εισπράξαμε ευμενή σχόλια και σχόλια ανακούφισης από την τοπική κοινωνία και νομίζω ότι προσφέραμε κάτι σημαντικό. Έχουμε προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα της υγείας, ο οποίος δοκιμάστηκε αλλά έδωσε εξετάσεις πραγματικά την περίοδο αυτή και δίνει ακόμα εξετάσεις, και πρέπει να πούμε, να σκεφτούμε και κάτι ακόμα, ότι μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Οι επόμενοι μήνες δεν θα είναι εύκολοι, γιατί μετά από μια σειρά, κρίσεων, τελευταία ήταν η πανδημία και τώρα ακολουθεί η ενεργειακή κρίση, η οποία θα μας πλήξει σαν χώρα όπως κλείτει ολόκληρη την Ευρώπη. Σε αυτό το θέμα είμαστε παρόντες και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε τον οποιοδήποτε. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση από τις επισκέψεις που κάνω στους κατατόπου ομίλους, πρέπει να σας το πω κύριε Πολύζο, είναι το ότι οι πολύ σφιχτοί στενοί δεσμοί μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Ρόταρη. Μπράβο, σημαντικό. Του δημόσιου βίου. Όμως μας βοηθάει η συνεργασία μας με τους ομίλους μας βοηθάει να στοχεύουμε περισσότερο σε δράσεις οι οποίες να έχουν πραγματικό αποτύπωμα και πραγματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα, γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία. Είναι ουσιαστικά μια επανεκκίνηση του Ρόταρη. Μπράβο. Η χρονιά λοιπόν η δική μας φέτος έχει δύο Ωραία. Η χρονιά λοιπόν η δική μας έχει δύο στόχους. Έχει δύο στόχους. Πρώτον, την επανεκκίνηση ουσιαστικά του Ρόταρη και την ανάπτυξή του στο επίπεδο που πρέπει, και η ανακούφιση όσο γίνεται περισσότερων ανθρώπων οι οποίοι θέλουμε να έχουμε κοινωνικές ομάδες με ανάγκη και εμείς θέλουμε να είμαστε παρόντες. Λοιπόν, το τελευταίο ερώτημα είναι αν έχει... Για να κλείσω, είμαι στη Λάρισα, είμαι στη Θεσσαλία. Ελάτε. Ελάτε. Ολοκληρώστε, γιατί έτσι κι αλλιώς... Ναι, όχι. Ολοκληρώστε. Σας ακούω, κύριε Κατσογιάννη. Ναι. Είμαι στη Θεσσαλία, σε έναν όμιλο με ιστορία και πάρα πολύ δραστήριο, και η συνεργασία μας είναι τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μεγαλύτερα δραστηριότητα και να ανακουφίσουμε όσο γίνεται περισσότερους συνανθρώπους μας. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κατσογιάννη. Να είστε καλά.